Ο ερασιτέχνης ΠΑΣ Λαμία, με τη στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμιαίων, διοργάνωσε το δεύτερο τουρνά ποδοσφαίρου γυναικών ενάντια στη βία. Εκτός από τον οικοδεσπότη ΠΑΣ Λαμία, συμμετείχαν ακόμη ο πρωτοπόρος της ΑΕ ΠΑΟΚ, τα Γιάννενα που αγωνίζονται στον δεύτερο όμιλο της ΒΕ Εθνικής και οι Πιερίδες Μούσες που παίζουν στον τρίτο όμιλο της τρίτης κατηγορίας. Οι 30 λεπτοί αγώνες του τουρνά φιλοξενήθηκαν στο γήπεδο της Μεγάλης Βρύσης και οι 4 ομάδες έστειλαν ηχηρό μήνυμα κατά της οπαδικής βίας και της βίας εναντίον των γυναικών. Εμείς αναφερόμαστε σε όλη τη βία. Δεν διευκρινίζουμε μόνο κατά των γυναικών που είναι αυτή τη στιγμή μια μάστιγα της εποχής μας. Είναι και η οπαδική βία μέσα. Βιώσαμε εδώ και σαν πόλη να μην μπορούμε να πάμε γήπεδο λόγω της οπαδικής βίας για 2 μήνες. Άρα λοιπόν το τουρνά είναι γενικά εναντίον της βίας. Στο σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, το Δήμο Λαμιαίων που ήταν αρρωγή στη διοργάνωση αυτού του τουρνά και επίσης την ΠΑΕ Λαμία που παρίσταται σήμερα εδώ με αντιπροσωπεία παιχτών και με τον κύριο Ζαγκανά και δείχνει ότι ΠΑΕ και ερασιτέχνης είναι ένα και αυτό. Το ποδόσφαιρο είναι αυτό ακριβώς. Είναι οικογένεια, είναι να βγάλουμε το καλύτερο μας σε αυτό, είναι να είμαστε μονιασμένοι, φυσικά ενάντια στη βία. Τα παιδιά να αγωνίζονται και να παίρνουν πράγματα που είναι σημαντικά για τη ζωή τους, όπως είναι να βγάζουν το πάθος, να βγάζουν την αγάπη τους, τη στήριξη η μία στην άλλη και σαν ΠΑΟΚ εκεί στοχεύουμε στο να δημιουργούμε τις βάσεις και για την πρόοδο του ποδοσφαίρου γυναικών. Ένα μήνυμα πολύ επίκαιρο που πρέπει να περάσει σε όλη την κοινωνία, να ενισχύσουμε, να θωρακίσουμε τη θέση της γυναίκας, ούτως ώστε να μπορεί απερίσπαστη να ασχολείται με δημιουργικά έργα. Να σταματήσει πλέον αυτό που καθημερινά βλέπουμε στα κανάλια που ακούμε συνέχεια για τη βία κατά των γυναικών. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Το μήνυμα είναι ότι, κορίτσια, μιλήστε για οτιδήποτε σας συμβαίνει. Βρείτε κάποιον να εκφράσετε τον προβληματισμό σας. Υπάρχουν πλέον θεσμοί που στηρίζουν κάποιες γυναίκες. Καλό αυτές τις γυναίκες να τους χρησιμοποιήσουν τους θεσμούς αυτούς, ούτως ώστε να ζήσουμε καλύτερες ημέρες. Και οι γυναίκες πιστεύω ότι όλες μαζί μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Το λέω στα κορίτσια μας, συνέχεια αυτό το πράγμα. Πάντα σε τέτοιες δράσεις είμαστε δίπλα και θα το εξελίσσουμε και παραπάνω. Δηλαδή θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα στα παιδιά ότι ο αθλητισμός ενώνει. Είναι κάτι που ο ΠΑΟΚ το έχει προτεραιότητα, αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Τώρα από εκεί πέρα θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, στο Δήμο Λαμαίων και στον ΠΑΣ Λαμία. Βλέπω τα παιδιά τα μικρά τα οποία είναι εδώ πέρα αποδίδουν πολύ καλά και πιστεύω ότι μέχρι το τέλος θα παρακολουθήσω και εγώ τα δρόμενα εδώ πέρα να μην έχει κανένα πρόβλημα κανένα παιδί και να τελειώσει το τουρνά με φυσιολογικές συνθήκες. Θα δώσουμε συγχαρητήρια στους διοργανωτές. Σίγουρα το σύνθημα για τη βία κατά των γυναικών είναι ένα πράγμα το οποίο μας αγγίζει όλους μας. Είμαστε συμπαραστάτες και θα είμαστε πάντα κοντά στον ερασιτέχνη σε ό,τι διοργανώνει για να μπορέσουμε και εμείς με την παρουσία μας να βοηθήσουμε να υλοποιείται ο στόχος.